Η εφορία κατέσχεσε οικογενειακό επίδομα από άνεργο πατέρα. Συγκεκριμένα, ο 50χρονος άνδρας έχει 2 παιδιά, είναι άνεργος και αυτός και η γυναίκα του. Τίποτα. Μηδέν εισόδημα, 5 χρόνια άνεργος και πήρα ένα έκτακτο βοήθημα του παιδιού, σχολικό βοήθημα, και το οποίο μου το κατασχέσανε στην εφορία. Χρώσταγα 2.000 ευρώ και μου το κατασχέσανε. Δεν ελέγξανε αν είστε άπορος, αν υπάρχει άπορος. Ακατάσχετο, δηλαδή δεν αν είστε σε αυτή την κατηγορία. Τίποτα. Πήγα στην εφορία, μου λένε το δημοσιονομικό. Πήγα στο δημοσιονομικό, λέει, αυτά λέει, τα στέλνουμε λέει, και τα παρακρατάει η εφορία. Ο 50χρονος, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει, οφείλει χρήματα στην εφορία. Ο ίδιος δεν έχει δουλειά εδώ και 5 χρόνια. Η γυναίκα του το ίδιο, ενώ η οικονομική του κατάσταση είναι άθλια. Μα υπάρχει ακατάσχετο, αφού δεν έχω καθόλου εισόδημα, τίποτα, από πουθενά. Με βιβλιάριο απορίας είμαι και εγώ και του παιδιού και με την τράπεζα τροφίμων. Λέει, εμείς δεν βλέπουμε, λέει, μας στέλνει το δημοσιονομικό. Μας στέλνει το δημοσιονομικό τα χρήματα χωρίς να το ελέγξει το δημοσιονομικό. Άρα πήραν τα χρήματα χωρίς κανέναν έλεγχο. Χωρίς κανέναν έλεγχο, τίποτα. Γιατί ρώτησα από πού, λέει, μας έχουν στείλει 400 ευρώ μόνο ότι χρωστάτε. Δεν μας είπανε, ούτε ελέξανε ούτε τίποτα. Τίποτα δεν έχουν κάνει κανένα έλεγχο. Από την εφορία αυτό πήρα, από την απάντηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλει, χωρίς να ελέγξουν την οικονομική του κατάσταση, αποφάσισαν να του πάρουν το επίδομα που ήταν για το παιδί του, ύψους 300 ευρώ. Τώρα από κανένα έλεγχο, αδιαφορία για τίποτα, την κατάσταση τη δική σας. Τίποτα. Πλήρης αδιαφορία. Ο 50χρονος άνδρας αναρωτιέται αν υπάρχει κράτος δικαίου και αν αυτό το κράτος δικαίου είναι που αρπάζει το επίδομα του παιδιού του την ώρα που ο ίδιος δεν έχει τα χρήματα για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του. Τελείως άπορος. Τελείως. 5 χρόνια άνεργος και άπορος. Πόσα παιδιά έχετε? Ήμουν ο θαλαμπόλος του εμπορικού ναυτικού και κάθομαι 5 χρόνια. Πόσα παιδιά έχω? Έχω 2. Ένα μεγάλο και ένα μικρού. Είναι 8 χρονών τώρα. Εσύ, το σύζυγος εργάζεται? Τίποτα.